κόντρα στον καιρό και στην εξέλιξη της τεχνολογίας, ο Γιάννης Αγαγιώργης από τις Βουκολιές Χανίων κρατά ζωντανή μια παράδοση που διδάχτηκε από τον πατέρα του. Στα 62 του χρόνια, με καταγωγή μικρασιάτικη και χαρακτηριστικό μεράκι, παράγει ξυλοκάρβουνο σε παραδοσιακά καμίνια. Τώρα ξεκινάμε το στέλιωμα του καμινιού. Βάζουμε τα λουμάκια κάτω, ομοιόμορφα. Από πάνω μπαίνουν τα πιο χοντρά ξύλα και το σηκώνουμε κυκλικά απάνω σε στυλ πυραμίδος. Η διαδικασία απαιτεί χρόνο, γνώση και υπομονή. Έχει τελειώσει το καμίνι και τώρα ξεκινάμε με τα φύλλα. Τα στρώνουμε πάνω να μπουν γύρω σε 20 πόντους τα φύλλα πάνω, 20 με 25 πόντους. Εν τω μεταξύ βάζουμε το χώμα και το σκεπάζουμε. Και είναι έτοιμο για να μπει φωτιά να ψηθούν. Όταν η πυραμίδα των ξύλων καλυφθεί με φύλλα ελιάς και στη συνέχεια με χώμα, το καμίνι είναι έτοιμο να ανάψει η φωτιά. Ένα είδος φούρνου με φυσικά υλικά θα παράξει κάρβουνα που απέχουν πολύ σε ποιότητα από εκείνα που παράγονται μέσα σε χτισμένους φούρνους. Από μικρός, μετά που τέλειωσα το δημοτικό, ξεκίνησα, ήξερε ο πατέρας μου τη δουλειά. Εν τω μεταξύ ένας μακαρίτης, τώρα Φουντουλάκης, Βασίλη το λέγανε, αυτός με έμαθε περισσότερα πράγματα και από εκεί ξεκίνησα σιγά σιγά. Μετά το άναμα, το καμίνι τροφοδοτείται αναδιαστήματα με ξύλα ώστε να συνεχίσει να καίει. Ανάλογα με το μέγεθός του και τις καιρικές συνθήκες, μπορεί να είναι αναμένο από 10 έως και 20 μέρες. Τώρα ψήνονται πιο εύκολα τα καμίνια γιατί είναι οι νύχτες πιο μεγάλες, πέφτει η θερμοκρασία και δουλεύουν, γιατί με τη ζέστη δεν δουλεύουν αυτά όπως δουλεύουν το βράδυ. Με τη ζέστη κόβεται η δύναμη του καμινιού και δεν μπορεί να δουλέψει όπως δουλεύει τις νυχτερινές ώρες, που είναι και άπνοια. Οι λεγόμενοι καρβουνιάριδες τείνουν να εκλείψουν. Η δουλειά τους είναι δύσκολη, όμως αντέχουν. Μέρα νύχτα πρέπει να είναι ένας επιβλέπων, ας πούμε. Δεν μπορεί να τα αφήσει μοναχά του να δουλεύει το βράδυ. Ένας κοιμάται και ένας βλέπει, τουλάχιστον. Είναι δύσκολη δουλειά. Πολύ δύσκολη. Καπνί είναι το θέμα, το διοξείδιο του άνθρακου που αναπνέεις. Ο Δημήτρης Αγαγιώργης μαζί με τον αδερφό του βοηθούν τον πατέρα του στα καμίνια. Ο ίδιος εργάζεται παράλληλα ως μπάρμαν. Δεν είναι το ίδιο με το να δουλεύεις μπάρμαν, αλλά εντάξει, την ξέρω από μικρό παιδί, την έχω ξεκινήσει και την ξέρω τη δουλειά. Δεν μου φαίνεται δύσκολη τώρα πλέον, εντάξει. Είναι ανθυγιεινή, θα το λέγα αυτό, μέχρι εκεί. Όπως το λέει και η παροιμία, μάθε τέχνη και άστηνε. Και άμα πεινάσει, πιάστηνε. Δεν ξέρεις τι γίνεται καμιά φορά. Τα παραδοσιακά ξυλοκάρβουνα που παράγονται σε καμίνια είναι περισσότερο ανθεκτικά. Γι' αυτό και τα προτιμούν σε δεκάδες ταβέρνες της Κρήτης για τις ψησταριές τους. Φέτος, λόγω της πανδημίας, η συζήτηση ήταν μειωμένη. Όμως παρόλα αυτά, οι καρβουνιάριδες σε πείσμα της εποχής επιβιώνουν. Άμα λογαριάσεις τον κόπο, στο ξενύχια σου το ένα το άλλο, εντάξει, ένα μεροκάμα το βγάζεις. Γιατί είναι και το θέμα ότι να σου πάει και καλά το καμίνι. Δηλαδή να το προσέξεις, να μην σηκώσει αέρα, μην στο πάρει μια μεριά. Γιατί που λέει και η παροιμία, δίνεις στον κόπο σου φωτιά.